Χάνει χρόνο λοιπόν η χώρα. Και αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει? Κινδυνεύει η αγορά, η πραγματική οικονομία, από οικονομική ασφυξία. Αυτή τη στιγμή οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες στενάζουν και δεν μπορούν να βρουν χρήματα, διότι οι τράπεζες, ό,τι έχουν και δεν έχουν, πρέπει να το δίνουν για να συντηρείται η χώρα. Έχουν στερέψει τα ασφαλιστικά ταμεία από τα αποθεματικά. Έχουμε πάρει χρήματα κοινοτικά από τους αγρότες. Ψάχνουμε να βρούμε πώς θα κόψουμε χρήματα από τα νοσοκομεία να χρηματοδοτήσουμε τη χώρα. Όλα αυτά σε ένα μήνα μέσα συνέβησαν. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Φίλη. Πόσο γρήγορα έγινε αυτό. Γιατί και εσείς παίρνατε. Πρέπει να αφήσουμε το τι κάνατε εσείς, το τι κάνανε οι προηγούμενοι και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τη χώρα. Γιατί διαφορετικά το πολιτικό σύστημα αυτής της χώρας, το ανθρώπινο δυναμικό, θα φανεί κάποια στιγμή πολύ κατώτερο των περιστάσεων. Φάνηκε. Για αυτό λοιπόν που έχει σημασία σήμερα είναι να αποφασίσουμε ότι η διαπραγμάτευση είναι μια εθνική υπόθεση. Δεν συμβάλλατε ως αντιπολίτευση όλο το προηγούμενο διάστημα. Μπορείτε να κατανοήσετε τώρα ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί η εμπειρία, ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο εξόδου της χώρας από την κρίση, ότι θα πρέπει να υπάρξει αξιοποίηση της εμπειρίας. Δεν μιλάμε για καρέκλες και για θέσεις και για όλα αυτά. Προφανώς έχουμε απολύτως κατανοήσει εμείς που βρισκόμαστε. Είναι απόλυτα σαφές. Όμως, εάν υπάρξει ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, μια πρόταση διαπραγμάτευσης από όλες τις δυνάμεις που πιστεύουν στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό αυτής της χώρας, καταλαβαίνετε πόσο πιο ισχυρή θα γίνει αυτή η διαπραγμάτευση και πώς μπορεί να εξασφαλίσει κοινωνική συνένεση στην ελληνική κοινωνία που όλο αυτό το καιρό παρακολουθεί και αναρωτιέται ποιοι είναι οι προδότες, ποιοι είναι οι δοσύλλογοι, ποια είναι η κατεύθυνση που πρέπει να έχει η χώρα. Και τι τελικά πρέπει να γίνει για να μπορέσουν να μείνουν τα παιδιά στην Ελλάδα και να μην μεταναστεύουν όλα αυτά τα μυαλά και όλο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι πρώτο κυρία θέμα. Γεννηματά, πρώτο δεν θέμα είναι επιτυχία της κυβέρνησης ότι άνοιξε το θέμα του πλεονάσματος για τα επόμενα 2 χρόνια. Ότι δηλαδή το 3 και το 4,5% που είχαν κλειδώσει οι δικές σας κυβερνήσεις για το 2015 και το 2016, τίθεται υπό αμφισβήτηση. Στο θέμα του πλεονάσματος, εγώ θέλω να πω 3 πράγματα. Εδώ και 1 χρόνο τουλάχιστον, το ΠΑΣΟΚ μιλάει για την ανάγκη μείωσης του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα. Ήτανε απολύτως βέβαιο θα συμβεί. Δεύτερον, το πρωτογενές πλεόνασμα συνδέεται και άμεσα με το θέμα της εξυπηρέτησης του χρέους και αποκτά μεγάλη αξία και μεγάλη σημασία όταν τα βλέπουμε αυτά μαζί και ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος σε σχέση και με την εξυπηρέτηση, το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους.